Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, καλησπέρα σας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά την Οργανωτική Επιτροπή για την τιμητική πρόσκληση. Το θέμα της εισήγησής μου αφορά στο ρόλο της πολυπιδεμικής αγωγής στην ελάττωση του καρδιαγγειακού κινδύνου. Δεν έχω κάποια σύγκρουση συμφερόντων σε σχέση με τη συγκεκριμένη παρουσίαση. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι γνωστό ότι η καρδιαγγειακή νόσος αποτελεί μία μείζωνα αιτία θανάτου. Πάνω από 4 εκατομμύρια θάνατοι κάθε έτος στην Ευρώπη οφείλονται σε αυτή. Οπότε καθίσταται εμφανές ότι η καρδιαγγειακή πρόληψη έχει ιδιαίτερη σημασία. Η καρδιαγγειακή πρόληψη γίνεται σε 3 επίπεδα. Το πρωταρχικό επίπεδο αφορά όλο τον πληθυσμό και έχει να κάνει με την υιοθέτηση όλων αυτών των μέτρων ώστε να αποτραπεί η εμφάνιση τελικά παραγόντων κινδύνου. Το επίπεδο της πρωτογενούς πρόληψης στοχεύει στους παράγοντες κινδύνου καρδιαγγειακής νόσου, δηλαδή στη δυσλιπιδεμία, την υπέρταση, το διαβήτη και το μεταβολικό σύνδρομο. Ενώ η δευτερογενής και τριτογενής πρόληψη στοχεύει στη μείωση της προόδου της εγκατεστημένης καρδιαγγειακής νόσου, αφορά δηλαδή ασθενείς που έχουν ήδη εγκατεστημένη καρδιαγγειακή νόσο, και στοχεύει στην βελτίωση της έκβασης αυτών και την αποτροπή εμφάνισης άλλων εκφάνσεων καρδιαγγειακής νόσου, όπως δηλαδή στεφανία νόσος, περιφερική αγγειακή νόσος, καρδιακή ανεπάρκεια και αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια. Τώρα, γιατί στοχεύουμε τα λιπίδια? Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι είναι γνωστό ότι η LDL χοληστερόλη αποτελεί ένα πολύ βασικό παράγοντα για την έναρξη και εξέλιξη της διαδικασίας της αθυροσκλήρησης. Βέβαια, στη διαδικασία αυτή συμμετέχουν και άλλοι παράγοντες, όπως τα μακροφάγα ή τα αλλή αμυϊκά κύτταρα. Και όλοι αυτοί οι παράγοντες οδηγούν στην δημιουργία της αθυρωματικής πλάκας, που είναι το παθοφυσιολογικό υπόστρωμα για όλα τα καρδιαγγειακά νοσήματα. Πολύ βασική έννοια στην οποία θα σταθούμε, η οποία έχει ιδιαίτερη σημασία στο σχεδιασμό της υπολιπιδεμικής αγωγής για την ελάττωση του καρδιαγγειακού κινδύνου, είναι αυτή του καρδιαγγειακού κινδύνου, για την ελάττωση του καρδιαγγειακού κινδύνου, είναι η έννοια του ολικού καρδιαγγειακού κινδύνου, που αναφέρεται στην πιθανότητα που έχει ένα άτομο να αναπτύξει θανατηφόρο ή μη θανατηφόρο καρδιαγγειακό σύμπαμα κατά τη διάρκεια μιας συγκεκριμένης χρονικής περίοδου. Αυτός ο κίνδυνος προκύπτει από την αλληλεπίδραση παραγόντων κινδύνου και η εκτίμησή του συνιστάται από τις ισχύουσες κατευθυντήριες οδηγίες πρόληψης καρδιαγγειακής νόσου. Ωστόσο, η ιατρή εκτίμηση του κινδύνου γενικώς δεν είναι ιδιαίτερα ακριβής. Υπάρχουν περιπτώσεις όπως οι ασθενείς που έχουν εγκατεστημένη καρδιαγγειακή νόσο, οι διαβητικοί ασθενείς, οι ασθενείς με χρόνια νεφρική νόσο GFR κάτω από 60, αυτοί με οικογενή υπερλιπιδεμία και οι ασθενείς με πολύ υψηλά επίπεδα LDL χοληστερόλης πάνω από 190, όπου ο κίνδυνος είναι υψηλός ή πολύ υψηλός. Οπότε, σε αυτές τις περιπτώσεις, γνωρίζουμε απευθείας ότι ο ασθενής μας βρίσκεται σε υψηλό κίνδυνο. Για όλους τους άλλους ασθενείς άνω των 40 ετών, από τις κατευθυντήριες οδηγίες συνιστάται ο υπολογισμός των λεγόμενων scores κινδύνου καρδιαγγειακής νόσου. Υπάρχουν διάφορα τέτοια score, αυτά έχουν προκύψει από την ανάλυση δεδομένων πολλών μελετών. Αυτό το οποίο προτείνεται από την Ευρωπαϊκή Καρδιολογική Εταιρεία και χρησιμοποιούμε και εμείς είναι το Ευρωπαϊκό Score Καρδιαγγειακού Κινδύνου. Το score αυτό υπολογίζει το δεκαετή κίνδυνο εμφάνισης θανατηφόρου καρδιαγγειακού συμβάματος, είτε εμφράγματος, εγκεφαλικού ή εφνιδίου θανάτου. Και γιατί στεκόμαστε και αναλύουμε τα θανατηφόρα μόνο καρδιαγγειακά συμβάματα και προτιμά το υπολογισμό αυτών? Γιατί αυτά δεν εξαρτώνται από ορισμούς ή διαγνωστικές μεθόδους που μεταβάλλονται με την πάροδο των ετών. Οπότε, το σκορ μας δίνει τελικά το δεκαετή κίνδυνο να εμφανίσει ο ασθενής μας ένα θανατηφόρο καρδιαγγειακό σύμπαμα. Ωστόσο, έχοντας υπολογίσει αυτό τον κίνδυνο, μπορούμε να έχουμε μία αδρή εκτίμηση και για τα συνολικά καρδιαγγειακά συμβάματα, δηλαδή θανατηφόρα και μη θανατηφόρα. Αυτά υπολογίζονται πολλαπλασιάζοντας το κίνδυνο θανατηφόρου καρδιαγγειακού συμβάματος επί 3 για τους άντρες και επί 4 για τις γυναίκες. Για παράδειγμα, αν υπολογίσουμε ότι δεκαετής κίνδυνος εμφάνισης θανατηφόρου καρδιαγγειακού συμβάματος για τον ασθενή μας είναι 3%, ο συνολικός κίνδυνος για όλα τα συμβάματα, θανατηφόρα και μη θανατηφόρα, αν ο ασθενής είναι άντρας, είναι 9%. Αυτό το σκορ κινδύνου υπολογίζεται από αυτά τα charts που υπάρχουν, τα οποία διαθέτει η Ευρωπαϊκή Καρδιολογική Εταιρεία για χώρες υψηλού καρδιαγγειακού κινδύνου και για χώρες χαμηλού καρδιαγγειακού κινδύνου, όπως είναι και η χώρα μας ευτυχώς. Χρησιμοποιούμε λοιπόν αυτά τα charts και εντοπίζουμε τον κίνδυνο που έχει ο ασθενής μας ως εξής. Καταρχήν, ας πούμε ένα παράδειγμα, αν ο ασθενής είναι άντρας, καπνιστής, πηγαίνουμε σε αυτή τη στήλη. Στη συνέχεια πηγαίνουμε στο ανάλογο τετράγωνο ανάλογα με την ηλικία του. Για παράδειγμα, αν ο ασθενής είναι 60 ετών, πηγαίνουμε σε αυτό το σημείο και εντοπίζουμε τον κίνδυνό του με βάση την πίεση που έχει στο ιατρείο μας. Παράδειγμα, 160, πηγαίνουμε σε αυτή τη γραμμή του τετραγώνου και τα επίπεδα ολικής χοληστερόλης σε μιλιμόλ ανά λίτρο. Αν, ας πούμε, η ολική χοληστερόλη σε μιλιμόλ ανά λίτρα είναι 6, τελικά ο κίνδυνος του ασθενούς μας, του συγκεκριμένου, είναι 8%.
Θυμίζω, επειδή οι μονάδες που χρησιμοποιούν συνήθως είναι μίλιγκραμμα αναντιέλ για τη χοληστερόλη, για την ολική χοληστερόλη, ένα μιλιμόλ ανά λίτρο αντιστοιχεί σε περίπου 40 μίλιγκραμμ ανά DL σε αυτές τις μονάδες. Τώρα, πιο εύκολος ο υπολογισμός είναι με αυτή την εφαρμογή. Εδώ σας έχω τη διεύθυνση, είναι το heartscore.org, όπου εισάγουμε τα στοιχεία που είπαμε, το φύλο του ασθενούς μας, την ημερομηνία γέννησης, τα επίπεδα αρτηριακής πίεσης, τα επίπεδα ολικής χοληστερόλης σε μίλιγκραμμα ανά DL και το αν είναι καπνιστής ή όχι. Παράλληλα, μπορούμε να ορίσουμε και τους θεραπευτικούς στόχους για αυτούς τους παράγοντες κινδύνου. Εισάγοντας αυτά τα δεδομένα, παίρνουμε τελικά το σκορ κινδύνου, δηλαδή τον δεκαετή κίνδυνο για εμφάνιση θανατηφόρου καρδιακού συμβάματος. Και παίρνουμε επίσης και το σκορ, τον κίνδυνο που έχει ο ασθενής μας για θανατηφόρο σύμβαμα στη δεκαετία, εφόσον επιτύχουμε τους θεραπευτικούς στόχους που θέτουμε. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, είναι πολύ πρακτικό και αρκετά πιστικό και για τον ασθενή μας. Τώρα, αυτό το σύστημα βέβαια έχει και κάποιες αδυναμίες. Καταρχήν, σε νεότερα άτομα, ένας φαινομενικά χαμηλός απόλυτος κίνδυνος, παρά τα υψηλά επίπεδα παραγόντων κινδύνου, μπορεί να κρύβει το ότι ο κίνδυνος θα ανέβει απότομα καθώς αυξάνεται η ηλικία του ατόμου. Αν δείτε τα charts που έδειξα νωρίτερα, οι ασθενείς, οι νέοι, έχουν γενικά χαμηλό κίνδυνο ακόμα και αν έχουν υψηλούς παραγόντες καρδιακού κινδύνου. Αυτό είναι κάπως, ας το πούμε, αποκρύπτει το γεγονός ότι με την πάροδο των ετών θα ανέβει απότομα ο κίνδυνος. Για να ξεπεραστεί αυτό το πρόβλημα, υπάρχουν τα λεγόμενα διαγράμματα σχετικού κινδύνου, αλλά και η έννοια της ηλικίας κινδύνου. Δηλαδή, τι εννοούμε ηλικία κινδύνου? Για παράδειγμα, ένας ασθενής 40 ετών με πολλαπλούς παράγοντες κινδύνου μπορεί να έχει τον ίδιο κίνδυνο για θανατηφόρο καρδιακό σύμβαμα στη δεκαετία με ένα άτομο αρκετά πιο ηλικιωμένο, 60 ετών, το οποίο έχει καλό έλεγχο όλων των παραγόντων κινδύνου. Αυτή είναι η έννοια της ηλικίας κινδύνου. Και εδώ είναι τα διαγράμματα σχετικού κινδύνου, όπου βλέπουμε για ένα νέο ασθενή, ανάλογα με τους παράγοντες κινδύνου, το αν είναι καπνιστής, τα επίπεδα αρτηριακής πίεσης και τα επίπεδα χοληστερόλης, παίρνουμε έναν αριθμό, ο οποίος αυτός ο αριθμός δηλώνει πόσες φορές παραπάνω κίνδυνο, το σχετικό κίνδυνο δηλαδή, έχει αυτός ο ασθενής συγκριτικά με έναν αντίστοιχα νέο άνθρωπο που δεν έχει αυτούς τους παράγοντες κινδύνου, που δηλαδή δεν είναι καπνιστής, έχει καλή πίεση και καλή χοληστερόλη. Αντίστοιχα, προβλήματα ανακύπτουν στις μεγαλύτερες ηλικίες, στους ηλικιωμένους ασθενείς, όπου η πλειοψηφία αυτών θα έχει εκτιμόμενο κίνδυνο πάνω από 5-10%, ακόμα και αν τα επίπεδα των παραγόντων κινδύνου είναι χαμηλά. Και αυτό μπορεί να οδηγήσει σε αυξημένη χρήση φαρμάκων, οπότε απαιτείται προσεκτική αξιολόγηση από τον κλινικό ιατρό. Αναφορικά με την HDL χοληστερόλη, αυτή δύναται να βελτιώσει την εκτίμηση του καρδιακού κινδύνου και ενδέχεται να συμβάλλει στη λήψη αποφάσεων για άτομα που βρίσκονται κοντά στο όριο για παρέμβαση. Υπάρχουν αντίστοιχα charts τα οποία λαμβάνουν υπόψη την HDL χοληστερόλη για τον υπολογισμό του κινδύνου. Δηλαδή, μετά την αρχική εκτίμηση κινδύνου, αν έχουμε και τα επίπεδα HDL χοληστερόλης, μπορούμε να πάρουμε μια πιο ακριβή μέτρηση. Για ακόμα καλύτερη εκτίμηση του κινδύνου που έχει ο ασθενής μας, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τους λεγόμενους risk modifiers, δηλαδή τροποποιητές του κινδύνου, που είναι παράγοντες όπως η κοινωνική απομόνωση, η παχυσαρκία, η έλλειψη φυσικής άσκησης, το στρες, το οικογενειακό ιστορικό πρώιμης καρδιακής νόσου, αλλά και μεταβολικοί παράγοντες όπως τα αυξημένα επίπεδα από β, λιποπρωτεΐνης α, τριγλυκεριδίων, high sensitivity CRP πρωτεΐνης, η αλβουμινουρία ως φυροβραχιόνιος δείκτης πίεσης, αλλά ακόμα σημαντικότερα το σκόρ ασβεστίου στεφανίων αγγείων και η περιχογραφία καροτίδων για ανίχνευση αθυρωματικών πλακών. Αναζητώντας αυτούς τους παράγοντες, μπορούμε ουσιαστικά να κάνουμε μια αναταξινόμηση του ασθενούς μας, μια νέα κατάταξη σε υψηλότερο επίπεδο κινδύνου. Για το λόγο αυτό, τόσο η περιχογραφία καροτίδων ή και μυρίας αρτηρίας, αλλά και ο υπολογισμός του σκόρ ασβεστίου με αξιονική τομογραφία, συνιστώνται από τα ευρωπαϊκά guidelines της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας για καλύτερη εκτίμηση του κινδύνου σε ασθενείς ενδιαμέσου κινδύνου. Τελικά, λαμβάνοντας όλα αυτά υπόψη, ο ασθενής μας μπορεί να ταξινομηθεί σε μία από τις τέσσερις κατηγορίες καρδιακού κινδύνου. Βέβαια, να τονίσουμε σε αυτό το σημείο ότι ο κίνδυνος στην πραγματικότητα είναι ένα συνεχές και είναι κάπως αυθαίρετος ο ορισμός κατηγοριών κινδύνου, αλλά είναι πολύ πρακτικός και εξυπηρετεί και τον κλινικό ιατρό και τον ασθενή στο να θέσουν στόχους θεραπευτικούς. Έχουμε λοιπόν τις κατηγορίες πολύ υψηλού κινδύνου, όπου εκεί περιλαμβάνονται ασθενείς με εγκατεστημένη αθεροσκληρητική καρδιακιακή νόσο, είτε κλινικά, για παράδειγμα ασθενείς που έχουν περάσει ένα οξύ στεφανείο σύνδρομο, έχουν σταθερή στη θάγχη, έχουν υποβληθεί σε αγκιοπλαστική ή επέμβαση αρτοστεφανίας παράκαμψης ή έχουν στο ιστορικό τους εγκεφαλικό επεισόδιο, ή που έχουν αθεροσκληρητική νόσο σε απεικονιστική εξέταση,
όπως σε μία στεφανιογραφία ή αξονική στεφανιογραφία, που αναδεικνύει πολυαγιακή, που αναδεικνύει νόσωση τουλάχιστον 2 αρτηρίες πάνω από 50% ή σε απεικόνιση καροτίδων έβρεση αθυρωματικών πλακών. Επίσης, οι διαβητικοί ασθενείς με βλάβη οργάνου στόχου ή με τουλάχιστον 3 επιπλέον μείζονες παράγοντες καρδιακού κινδύνου ή είναι πολύ ψηλού κινδύνου, οι ασθενείς με σοβαρή νεφρική νόσο, με GFR κάτω από 30, επίσης, οι ασθενείς με υπολογιζόμενο σκορ κινδύνου πάνω από 10% και οι ασθενείς με οικογενείδης λιπηδαιμία και εγκατεστημένη αθυροσκλητική καρδιακή νόσο ή κάποιον άλλο παράγοντα κινδύνου. Όλες αυτές οι κατηγορίες ασθενών μπαίνουν σε αυτό το γκρουπ του πολύ υψηλού καρδιακού κινδύνου. Υψηλού κινδύνου ασθενείς είναι αυτοί που έχουν πολύ υψηλό κάποιο μεμονωμένο παράγοντα κινδύνου, όπως LDL χοληστερόλη πάνω από 190 ή πίεση πάνω από 180-110. Οι ασθενείς με οικογενείδης λιπηδαιμία, χωρίς άλλους μείζονες παράγοντες κινδύνου, οι διαβητικοί ασθενείς χωρίς βλάβη οργάνου στόχου, οι ασθενείς με μέτρια νεφρική δυσλειτουργία 30-60 GFR και οι ασθενείς με υπολογιζόμενο σκορ 5-10% για θανατηφόρο καρδιαγιακό σύμβαμα στη δεκαετία. Ενδιαμέσου κινδύνου ασθενείς είναι οι νέοι ασθενείς με τύπου 1 διαβήτη, δηλαδή κάτω των 35 ετών, ή τύπου 2 διαβήτη κάτω των 50 ετών, με διάρκεια του διαβήτη κάτω από 10 έτη, χωρίς άλλους παράγοντες κινδύνου. Ή οι ασθενείς με υπολογιζόμενο σκορ κινδύνου 1-5%. Τέλος, χαμηλού κινδύνου είναι οι ασθενείς, στους οποίους το υπολογιζόμενο σκορ καρδιακού κινδύνου είναι κάτω από 1%. Έχοντας κάνει αυτή την πολύ σημαντική κατηγοριοποίηση του ασθενούς μας σε μία από τις 4 κατηγορίες καρδιακού κινδύνου και λαμβάνοντας επίσης υπόψη τα επίπεδα LDL χοληστερόλης, μπορούμε να σχεδιάσουμε τη στρατηγική παρέμβαση αναφορικά με την πολυπιδεμική αγωγή. Δηλαδή, αν ο ασθενής μας είναι χαμηλού κινδύνου, τότε για τις περισσότερες τιμές LDL χοληστερόλης θα χρειαστεί απλά συμβουλές αναφορικά με τον τρόπο ζωής, ώστε να διατηρήσει τελικά αυτό το χαμηλό κίνδυνο. Για επίπεδα χοληστερόλης 116-190, μπορούμε να σκεφτούμε και το ενδεχόμενο φαρμακευτικής αγωγής, αν δεν αποδώσουν τα μέτρα που αφορούν τον τρόπο ζωής. Ενώ για πολύ ψηλά επίπεδα χοληστερόλης, πάνω από 190, LDL χοληστερόλης αναφερόμαστε βέβαια, ακόμα και οι χαμηλού κινδύνου ασθενείς πρέπει ευθύς εξ αρχής να ξεκινήσουν φαρμακευτική αγωγή. Καθώς αυξάνεται ο κίνδυνος, βλέπετε ότι όλο και νωρίτερα και με χαμηλότερα δηλαδή επίπεδα LDL χοληστερόλης θα πρέπει να ξεκινήσουμε απευθείας και φαρμακευτική αγωγή. Τώρα, σε ποιες περιπτώσεις ασθενών πρέπει να κάνουμε έλεγχο για δυσλιπιδεμία? Πρέπει να διενεργείται σε όλους τους ασθενείς που έχουν εκδηλώσεις καρδιαγιακής νόσου. Σε ασθενείς με κλινικές καταστάσεις που σχετίζονται με αυξημένο κίνδυνο καρδιαγιακής νόσου, όπως φλεγμονώδεις παθήσεις, διαβήτη ή υπέρταση κύησης, χρόνια νεφρική νόσο, κλινικές εκδηλώσεις γενετικών δυσλιπιδεμιών, όπως τα ξανθώματα, τα ξανθελάσματα και το γεροντότοξο, ασθενείς υπό αντιρροτροϊκή αγωγή. Επίσης, σε περιπτώσεις που θέλουμε να γίνει screening παραγόντων κινδύνου, σε όλους τους άντρες άνω των 40 ετών και τις γυναίκες άνω των 50 ετών ή νωρίτερα αν είναι σε εμμηνόπαυση, στους απογόνους ασθενών με σοβαρή δυσλιπιδεμία και στα μέλη οικογενειών ασθενών με πρώιμη εκδήλωση στεφανίας νόσου. Εδώ βλέπετε παραδείγματα, το γεροντότοξο, αυτό το λευκοπός δακτύλιος στο όριο του κερατοειδούς, ξανθελάσματα και ετενόντια ξανθώματα, κλινικές εκδηλώσεις δυσλιπιδεμίας. Εφόσον αποφασίσουμε ανάλυση λιπιδίων για τον ασθενή μας, τι πρέπει να μετρήσουμε? Πρέπει φυσικά να μετρήσουμε τα επίπεδα της ολικής χοληστερόλης, της HDL χοληστερόλης, της LDL χοληστερόλης και των τριγλυκεριδίων, ενώ συνιστάται επίσης να εκτιμήσουμε τη λεγόμενη non-HDL χοληστερόλη, που υπολογίζεται αφαιρώντας από την ολική χοληστερόλη την HDL, και αυτή συνιστάται ιδιαίτερα να υπολογιστεί σε ασθενείς με υψηλά επίπεδα τριγλυκεριδίων, διαβήτη, παχυσαρκία ή πολύ χαμηλά επίπεδα LDL χοληστερόλης. Ανάλυση της απολιποπρωτεΐνης Β που περιέχεται στα αθυρωματογόνα σωματίδια και εκτίμηση της λιποπρωτεΐνης Α, η οποία πρέπει να γίνει τουλάχιστον μία φορά στη ζωή κάθε ανθρώπου. Επίσης, ασθενείς με ιστορικό πρόημης καρδιαγιακής νόσου και σε ασθενείς που είναι στο όριο, που είναι ενδιαμέσου κινδύνου, στο όριο προς υψηλό κίνδυνο, ώστε να γίνει ενδεχομένως επαναταξινόμηση σε υψηλό κίνδυνο. Τώρα, μία συχνή ερώτηση που μπορούμε να έχουμε είναι αν πρέπει να γίνει μέτρηση των λιπιδίων σε νηστεία ή ακόμα και χωρίς νηστεία. Έχει φανεί ότι είτε ο ασθενής είναι σε νηστεία όταν θα κάνουμε την αιμολυψία, είτε όχι, τα επίπεδα ολικής χοληστερόλης, HDL και LDL, είναι περίπου τα ίδια. Μικρή διαφορά, μια μέση αύξηση στα τριγλυκερίδια κατά 30 mg ανά δεσιλίτρο, αναμένεται σε περίπτωση που ο ασθενής μας δεν είναι νήστης κατά την αιμολυψία. Οπότε, πρακτικά, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και τις τιμές χωρίς νηστεία για εκτίμηση του λιπιδεμικού προφίλ του ασθενούς μας.
Τώρα, ερχόμαστε στις παρεμβάσεις. Εμείς θα μιλήσουμε για την παρέμβαση αναφορικά με τα λιπίδια, αλλά πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι η καρδιακιακή πρόληψη πρέπει να περιλαμβάνει όλους τους παράγοντες που οδηγούν στην εκδήλωση καρδιακιακών συμβαμάτων. Πρέπει να δώσουμε σαφείς οδηγίες στον ασθενή μας για διακοπή του καπνίσματος. Να συστήσουμε μια υγιεινή διατροφή, η οποία πρέπει να περιλαμβάνει χαμηλά ποσοστά κορεσμένων λιπαρών οξέων, να προτιμώνται προϊόντα ολικής άλεσης, λαχανικά, φρούτα, ψάρι. Πρέπει να δώσουμε έμφαση στη φυσική άσκηση. Η έλλειψη φυσικής άσκησης αποτελεί έναν ανεξάρτητο παράγοντα όχι μόνο για θνητότητα από καρδιακιακά συμβάματα, αλλά για ολική θνητότητα και πρέπει να ενθαρρύνεται από τους κλινικούς γιατρούς. Πρέπει να λέμε στον ασθενή μας ότι η άσκηση είναι καλό να γίνεται για τουλάχιστον 30 λεπτά, να είναι τουλάχιστον μέτριας έντασης και να αφορά τις περισσότερες μέρες της εβδομάδας, τουλάχιστον 5 μέρες. Οδηγία επίσης πρέπει να δώσουμε για διατήρηση υγιού σωματικού βάρους, ρύθμιση αρτηριακής πίεσης σε επίπεδα κάτω από 140-90. Αναφορικά με τους στόχους της LDL χοληστερόλης, αυτοί εξαρτώνται από το επίπεδο κινδύνου που είπαμε και νωρίτερα. Για πολύ ψηλού κινδύνου ασθενείς, η χοληστερόλη πρέπει να ελαττωθεί πάνω από 50% από την αρχική τιμή, σε επίπεδο κάτω από 55 μίλιγκραμμα ανά δεσιλίτρο. Για ασθενείς υψηλού κινδύνου, πάλι πρέπει να επιφέρουμε με τις παρεμβάσεις μας μείωση της τάξης του 50% σε επίπεδο κάτω από 70 μίλιγκραμμα ανά DL. Για ενδιαμέσου κινδύνου ασθενείς, πρέπει να έχουμε ως στόχο LDL κάτω από 100 και για χαμηλού κινδύνου στόχο κάτω από 116. Υπάρχουν κάποιοι δευτερογενείς στόχοι για την non-HDL χοληστερόλη και την απολιποπρωτεΐνη β, αλλά δεν θα σας κουράσω με αυτό. Δεν υπάρχουν συγκεκριμένοι στόχοι για τα τριγλυκερίδια, αλλά οι τιμές κάτω από 150 δείχνουν γενικά χαμηλότερο καρδιακιακό κίνδυνο, ενώ πρέπει να είναι καλώς ρυθμισμένος ο σαχαρώδης διαβήτης για τους διαβητικούς ασθενείς με γλυκοζηλιωμένη ομοσφαιρίνη τουλάχιστον κάτω από 7%. Τώρα, κάποιες παρατηρήσεις σε σχέση με τους στόχους ελάττωσης LDL χοληστερόλης. Πρέπει να τονίσουμε συνεχή συσχέτιση μεταξύ ελάττωσης LDL χοληστερόλης και μείωσης του καρδιακιακού κινδύνου. Οπότε, η επιλογή συγκεκριμένων στόχων έχει αποτελέσει και στο παρελθόν θέμα αντιπαράθεσης. Επίσης, να τονίσουμε ότι όσο μεγαλύτερη είναι η ελάττωση της LDL χοληστερόλης, τόσο σημαντικότερη η ελάττωση του καρδιακιακού κινδύνου. Και επίσης, δεν έχει βρεθεί κάποιο κατόφλι τιμών LDL κάτω από το οποίο προκύπτει ζημιά για τον ασθενή μας. Ωστόσο, η χρήση των στόχων ενθαρρύνεται από την Ευρωπαϊκή Καρδιολογική Εταιρεία, καθότι βοηθά την επικοινωνία ιατρού ασθενούς και ενδεχομένως αυξάνει τη συμμόρφωση των ασθενών. Οι στρατηγικές παρέμβασεις, ειδικά αναφορικά με τα λιπίδια, αφορούν τόσο αλλαγές στον τρόπο ζωής, όσο και φαρμακευτική αγωγή. Οι αλλαγές στον τρόπο ζωής αφορούν ουσιαστικά την αποφυγή κορεσμένων λιπαρών οξέων ή trans fat λιπαρών οξέων, απώλεια σωματικού βάρους, διατήρηση υγιού σωματικού βάρους, τακτική φυσική άσκηση, μείωση πρόσληψης αλκοόλ και όλα αυτά που βλέπετε. Εμείς θα δώσουμε έμφαση στα φάρμακα, ωστόσο πρέπει να τονίζουμε στον ασθενή ότι πριν από τα φάρμακα πρέπει να γίνουν οι παρεμβάσεις που αφορούν και τον τρόπο ζωής. Όσον αφορά τα όπλα που έχουμε στην θεραπευτική μας φαρέτρα, πολύ βασικό όπλο έναντι των λιπιδίων είναι οι στατίνες. Οι στατίνες, θυμίζω, δρούν στο ένισμο HMG-CoA, στην HMG-CoA αναγωγάση, οδηγώντας με αυτόν τον τρόπο σε ελαττωμένα ενδοκυτάρια επίπεδα χοληστερόλης. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα αντιρροπιστικά να συνθέτει το υπατοκύτταρο περισσότερους LDL υποδοχής, οδηγώντας σε αυξημένη ενδοκυτάρωση LDL χοληστερόλης από το αίμα, μειώνοντας έτσι τα επίπεδα LDL χοληστερόλης στον ορό. Αυτός είναι ο βασικός μηχανισμός δράσης των στατινών και ταυτόχρονα ο μηχανισμός με τον οποίο επέρχεται κυρίως το όφελος από τις στατίνες. Ωστόσο, έχουν υπάρξει δεδομένα, αν και κατά καιρούς έχουν αμφισβητηθεί, ότι οι στατίνες δρούν και επιφέρουν ωφέλη και με άλλους τρόπους, με τις λεγόμενες πλειοτροπικές δράσεις, όπως επιδρώντας τη σταθερότητα της αθρεωματικής πλάκας στην ενδοθυλιακή λειτουργία, έχοντας αντιθρομβωτικές, αντιφλεγμονώδεις, ανοσοτροπητικές ή αντιοξειδωτικές δράσεις. Πάντως, ο κυρίαρχος μηχανισμός που επιφέρουν το όφελος είναι η ελάττωση της LDL χοληστερόλης με τον τρόπο που σας είπα. Έχουμε αρκετές στατίνες διαθέσιμες. Να τονίσουμε ότι οι ισχυρές στατίνες είναι η ατόρβαστατίνη και η ρόσουβαστατίνη. Βλέπετε εδώ την ισοδυναμία μεταξύ των στατινών, αναφορικά δηλαδή με το αναμενόμενο όφελος σε σχέση με την ελάττωση της LDL χοληστερόλης. Να τονίσουμε ότι οι ισχυρές στατίνες επιφέρουν μια ελάττωση της LDL χοληστερόλης της τάξης του 50% αν χορηγηθούν σε υψηλές δόσεις. Ωστόσο, ο διπλασιασμός γενικά της δόσης μιας στατίνης δεν επιφέρει μεγάλη μείωση της LDL χοληστερόλης, αλλά μία μείωση της τάξης του 6%. Για παράδειγμα, αν από ατροβοστατίνη 20 μιλιγκράμμ πάμε σε 40, αναμένουμε μια ελάττωση από το 44% της LDL στο κατά 50%, 6% επιπλέον.
Τώρα, είναι πλήρως προβλέψιμη η ελάττωση της χοληστερόλης για κάθε τύπο και δόση στατίνης? Δείξαμε ότι μπορούμε να έχουμε μια εκτίμηση της αναμενόμενης ελάττωσης της LDL χοληστερόλης. Ωστόσο, υπάρχουν διαφορές στην ανταπόκριση στην αγωγή με στατίνη μεταξύ των ασθενών, οι οποίες εξαρτώνται από τη συμμόρφωση, από γενετικές διαφορές που αφορούν στο μεταβολισμό της χοληστερόλης, την πρόσληψη και μεταβολισμό της στατίνης στο ΥΠΑΡ. Επίσης, μπορεί να συμπάρχουν άλλες καταστάσεις που προκαλούν αύξηση των επιπέδων χοληστερόλης, όπως υποθυροειδισμός. Άρα, τελικά, ναι, μπορούμε να έχουμε μια εκτίμηση του πού αναμένεται να βρεθεί η τιμή LDL χοληστερόλης για τον ασθενή μας, ξεκινώντας μια συγκεκριμένη στατίνη. Ωστόσο, πρέπει να κάνουμε και εκτίμηση της ανταπόκρισης του κάθε ασθενούς. Τα κλινικά ωφέλη των στατινών είναι γνωστά και αποτελούν οι στατίνες μία από τις πιο μελετημένες παρεμβάσεις της καρδιαγγειακής ιατρικής. Πληθώρα μελετών, βλέπετε, έχουν αναδείξει τα ωφέλη αναφορικά με τη μείωση του καρδιαγγειακού κινδύνου, αλλά και με τα αναλύσεις όπως αυτή. Ενδεικτικά, για να μας μείνουν και κάποια πράγματα σε σχέση με τα ωφέλη των στατινών, να πούμε ότι για κάθε 1 μιλιμόλ ανά λίτρο, που αντιστοιχεί σε 40 μίλιγκραμμα ανά DL περίπου, ελάττωση της LDL χοληστερόλης, επέρχεται 10% ελάττωση του σχετικού κινδύνου για ολική θνητότητα, 20% ελάττωση του σχετικού κινδύνου για καρδιαγγειακή θνητότητα, 23% για μείζωνα καρδιαγγειακά συμβάματα, για μείζωνα στεφανία συμβάματα και 17% για εγκεφαλικά επεισόδια. Τα ωφέλη αυτά, τα πολύ σημαντικά ωφέλη, είναι παρόμοια για όλες τις ομάδες ασθενών και το όφελος αναδεικνύεται από το πρώτο έτος αγωγής και είναι σημαντικότερο στη συνέχεια. Επίσης, δεν έχει παρατηρηθεί αύξηση θνησιμότητας από άλλα μη καρδιαγγειακά αίτια κατά την αγωγή με στατίνες. Τώρα, θα περάσω στις ανεπιθύμητες ενέργειες των στατινών. Όχι για να σας φοβήσω πάνω σε αυτό, αλλά κυρίως για να δείξουμε ότι δεν αποτελούν τόσο μεγάλο πρόβλημα όσο ίσως θεωρούν πολλοί μη ειδικοί συνάδελφοι ή ασθενείς. Και μάλιστα είναι ανεπιθύμητες ενέργειες τις οποίες μπορούμε εύκολα να διαχειριστούμε. Καταρχήν, τα μυϊκά συμπτώματα και άνδοση CPK, από τις πιο συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες. Βλέπετε εδώ τις διάφορες κατηγορίες που μπορούμε να έχουμε αναφορικά με αυτό το πρόβλημα, δηλαδή μπορεί να έχουμε μόνο συμπτώματα χωρίς παθολογική CPK, οπότε αυτό ονομάζεται μυαλγία, ή να έχουμε συμπτώματα και ήπια αυξημένη CPK, οπότε ή περισσότερο αυξημένη, οπότε μιλάμε για μυοπάθεια ή μυοσίτιδα. Η πιο σοβαρή επιπλοκή, η ραβδομοιόλυση, δηλαδή τα μυϊκά συμπτώματα με πολύ μεγάλη αύξηση της CPK, είναι πάρα πολύ σπάνια επιπλοκή. Περισσότερο από αυτές τις ανεπιθύμητες ενέργειες κινδυνεύουν οι πιο ηλικιωμένοι ασθενείς, οι γυναίκες, οι ασθενείς με μικρό βάρος και άλλοι παράγοντες, βλέπετε, έχουν συσχετιστεί με υψηλότερο κίνδυνο για αυτό το ανεπιθύμητο σύμβαμα, όπως επίσης και αλληλεπιδράσεις με κάποια φάρμακα. Ωστόσο, είναι μια ανεπιθύμητη ενέργεια, η οποία είναι εύκολα διαχειρίσιμη. Πώς χειριζόμαστε αυτό το πρόβλημα? Καταρχήν, πρέπει να έχουμε μία μέτρηση της CPK πριν την έναρξη θεραπείας. Αν αυτή είναι πάνω από 4 φορές του ανωτάτου ορίου αναφοράς, τότε δεν ξεκινάμε εκείνη τη στιγμή θεραπεία, αλλά επανελέγχουμε. Εφόσον ξεκινήσουμε θεραπεία, δεν χρειάζεται, δεν συστήνεται να ελέγξουμε τη CPK, δεν είναι αναγκαίο, εκτός από την περίπτωση που ασθενής αναπτύξει μυαλγία. Τώρα, αν υπάρξει παθολογική τιμή CPK και εφόσον αυτή είναι πάνω από 4 φορές από το ανώτερο φυσιολογικό όριο, τότε θα σταματήσουμε θεραπεία μόνο αν αυτή είναι πάνω από 10 φορές το ανώτατο φυσιολογικό όριο και θα επανελέγξουμε τη CPK ανά 2 εβδομάδες, ενώ αν είναι λιγότερο αυξημένη, δηλαδή κάτω από 10 φορές το ανωτάτο όριο αναφοράς, θα σταματήσουμε εφόσον ο ασθενής έχει συμπτώματα, θα περιμένουμε να ομαλοποιηθεί και ενδεχομένως θα δοκιμάσουμε να ξαναξεκινήσουμε χαμηλότερη δόση και ίσως η ποιότερη στατίνη. Για χαμηλότερες αυξήσεις τη CPK, κάτω από 4 φορές το ανωτάτο όριο αναφοράς, μόνο αν ο ασθενής έχει συμπτώματα, μπορούμε να σταματήσουμε προσωρινά τη στατίνη, να επανεκτιμήσουμε αν θα υπάρξει ύφεση των συμπτωμάτων και μετά να ξαναδούμε το ενδεχόμενο ξανά να ξεκινήσουμε την αγωγή μας. Όσον αφορά την επίδοση στατινών στο ΥΠΑΡ, μπορεί να επέλθει μια ήπια αύξηση των τρασαμινασών σε ένα μικρό ποσοστό έως 2% περιγράφει στις μελέτες, συχνότερα σε ασθενείς υπό ισχυρή στατίνη. Δεν είναι πραγματική υπατοτοξικότητα αυτό, δεν είναι υπατική βλάβη ή κάποια μεταβολή σημαντική στην υπατική λειτουργία και δεν προοδεύει σε υπατική ανεπάρκεια. Σημαντική αύξηση των τρασαμινασών, της ALT, είναι αυτή η οποία είναι ουσιαστικά η αύξηση πάνω από 3 φορές του ανωτάτου ορίου αναφοράς σε 2 περιπτώσεις. Μικρότερες αυξήσεις δεν πρέπει να μας ανησυχούν. Τι κάνουμε σε αυτές τις περιπτώσεις? Γενικά, όταν ξεκινήσουμε αγωγή με στατίνη, πρέπει να ελέγξουμε την ALT 8 έως 12 εβδομάδες μετά την έναρξη αγωγής. Αν αυτή έχει ανέβει κάτω από 3 φορές το ανωτάτο όριο αναφοράς, συνεχίζουμε κανονικά τη θεραπεία μας και απλά επανελέγχουμε σε 4 έως 6 εβδομάδες.
Αν ανέβει πάνω από 3 φορές το νοτά το ρήο αναφοράς, τότε πρέπει να σταματήσουμε τη στατίνη ή να μειώσουμε τη δόση και να κάνουμε επανέλεγχο σε 4-6 εβδομάδες και ενδεχομένως να δοκιμάσουμε να ξαναξεκινήσουμε τη θεραπεία με κάποια ηπιότερη στατίνη, εφόσον έχει φυσιολογικοποιηθεί η ALT. Οι στατίνες έχουν συσχετιστεί και με, μια μικρή αύξηση του κινδύνου για νέα εμφάνιση σαχαρόδουλους διαπίτου. Ωστόσο, ο κίνδυνος αυτός είναι μικρός. Πρέπει να χορηγηθεί στατίνη σε 255 ασθενείς για 4 χρόνια για να έχουμε μια νέα περίπτωση σαχαρόδουλους διαπίτου. Και η στάθμιση ωφέλους κινδύνου είναι σαφώς υπέρ της έναρξης αγωγής και δεν πρέπει σε καμία περίπτωση αυτός ο πολύ μικρός κίνδυνος για εκδήλωση διαπίτη να αποτρέπει τη χορήγηση στατινών. Και μάλιστα η διακοπή της στατίνης επιφέρει κινδύνους, κάνει κατά κάποιο τρόπο ένα rebound στον καρδιακό κίνδυνο, όπως έδειξε και αυτή η μελέτη, μια δανέζικη μελέτη σε ασθενείς που παρακολούθησε για αρκετά έτη ασθενείς που διέκοψαν πρόημα τη στατίνη και τους συνέκρινε με αυτούς που συνέχισαν την αγωγή τους. Φάνηκε ότι η διακοπή της στατίνης, η αδικαιολόγητη, οδήγησε σε σημαντική αύξηση κατά 26% του κινδύνου για έμφραγμα του μυοκαρδίου και κατά 18% του κινδύνου θανάτου από καρδιακά νοσήματα. Άρα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί πριν πάρουμε μια απόφαση τέτοια, δηλαδή να διακόψουμε την αγωγή με στατίνη στον ασθενή μας. Η απόφαση αυτή πρέπει να είναι απολύτως δικαιολογημένη. Πέρα από τις στατίνες, έχουμε και άλλα υπολειπιδεμικά φάρμακα στη θεραπευτική μας φαρέτρα, όπως την εζετιμίμπη, η οποία μειώνει την απορρόφηση χοληστερόλης από το γαστρεντερικό, χωρίς ιδιαίτερες ανεπιθύμητες ενέργειες και επιφέρει μια επιπλέον ελάττωση της LDL κατά 20%. Η κολεσεβαλάμη είναι μια ρητίνη δέσμευση φωλικών οξέων από το γαστρεντερικό σωλήνα, δεν χρησιμοποιείται συχνά, επιφέρει μικρότερο επίπεδο ελάττωση LDL χοληστερόλης. Ενώ οι φιμπράτες μειώνουν τα τριγλυκερίδια και αυξάνουν και την HDL χοληστερόλη, χορηγούνται ως μονοθεραπεία σε άτομα με πολύ ψηλά επίπεδα τριγλυκερίδιων, πάνω από 500, ενώ αν χρησιμοποιηθούν σε συνδυασμό με στατίνες, προτείνεται η χρησιμοποίηση της φενοφιμπράτης, γιατί δεν έχει σημαντικού βαθμού αλληλεπίδραση με τις στατίνες. Τώρα, παρά τα όπλα αυτά που είχαμε μέχρι πριν λίγα χρόνια, αρκετοί ασθενείς μας δεν πετύχαιναν τους θεραπευτικούς μας στόχους. Και μάλιστα, όπως γνωρίζετε, με την πάροδο των ετών έχουν γίνει όλο και πιο αυστηροί οι στόχοι LDL χοληστερόλης, με αποτέλεσμα όλο και λιγότεροι ασθενείς να επιτυγχάνουν τελικά τον επιθυμητό στόχο LDL χοληστερόλης. Ευτυχώς, ένα νέο φάρμακο έχει έρθει τα τελευταία χρόνια στη θεραπευτική μας φαρέτρα, η PCSK9 αναστολής. Πρόκειται για μονοκλονικά αντισώματα τα οποία στοχεύουν αυτό το μόριο, το PCSK9, το οποίο οδηγεί σε καταστροφή, σε λησοσωματική αποδόμηση υποδοχέων LDL χοληστερόλης. Αναστέλλοντας αυτό το μόριο, μειώνεται η καταστροφή υποδοχέων LDL χοληστερόλης, άρα τελικά αυξάνονται τα επίπεδά τους στην επιφάνεια του υπατοκυτάρου και αυτό οδηγεί σε αυξημένη ενδοκυτάρωση LDL χοληστερόλης και μεγάλη μείωση της LDL στον ορό. Επέρχεται δηλαδή μία μείωση της τάξης του 60% στην LDL χοληστερόλη με αυτούς τους παράγοντες. Είναι υποδορίως χορηγούμενα φάρμακα, μία φορά ανά 2 εβδομάδες και επιφέρουν 60% ελάττωση LDL χοληστερόλης ανεξάρτητα από την υπόλοιπη υπολιπιδεμική αγωγή. Μάλιστα, πέρα από τη μείωση της LDL χοληστερόλης, από πολύ μεγάλες μελέτες, εδώ βλέπετε μία μεγάλη μελέτη 27.000 ασθενών, τη μελέτη Fourier, φάνηκε ότι πέρα από τη σημαντική μείωση της LDL χοληστερόλης με το Evolocumab, υπήρξε επιπλέον μία μείωση σε καταληκτικά συμβάματα στο πρωτογενές καταληκτικό σημείο κατά 15% για καρδιακό θάνατο, έμφραγμα εγκεφαλικό, νοσηλεία για σταθή στη θάνχη ή για ανάγκη στεφανιάς επαναγκύωσης. Δηλαδή, πέρα από την ελάττωση της τιμής LDL, επέρχεται και ξεκάθαρο κλινικό όφελος για τους ασθενείς της μελέτης. Αντίστοιχη μελέτη, η Odyssey Outcomes, η οποία μελέτησε ένα άλλο μόριο, το Alirocumab, και αυτό PCSK9 αναστολέας, έδειξε παρόμοια επίπεδα ελάττωσης LDL χοληστερόλης και μείωση του πρωτογενούς καταληκτικού σημείου θάνατος από καρδιακιακή νόσο, από μη θανατηφόρο έμφραγμα, ισχυμικό εγκεφαλικό ή ασταθή στη θάχη για το group που έλαβε αυτό το παράγοντα. Μπορούμε να κάνουμε μάλιστα μια εκτίμηση του κλινικού ωφέλους που μπορεί να έχει ο ασθενής μας από την έναρξη αγωγής με στατίνης και θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Καταρχήν πρέπει να έχουμε υπόψη μας τι ελάττωση LDL χοληστερόλης αναμένουμε ανάλογα με την αγωγή που θα ακολουθήσουμε. Αν ο ασθενής μας τεθεί σε υψηλή ένταση στατίνη, δηλαδή ατορβαστατίνη ή ροσουβαστατίνη, η LDL χοληστερόλη αναμένεται να ελαττωθεί κατά 50%. Αν συνδυαστεί η ισχυρή στατίνη με ζετιμίμπη, αναμένουμε 65% ελάττωση LDL χοληστερόλης, με μονοθεραπεία με PCSK9 αναστολέα 60% ελάττωση, με PCSK9 αναστολέα και στατίνη 75%, ενώ εφόσον χορηγήσουμε και στατίνη και ζετιμίμπη και PCSK9 αναστολέα, μπορεί να ελαττώσουμε την LDL χοληστερόλη σε επίπεδο κατά 85%.
Άρα, αν πούμε για παράδειγμα ότι έχουμε έναν ασθενή όπου υπολογίσαμε ότι ο δεκαετής κίνδυνος για θανατηφόρο καρδιακό σύμπαμα είναι 10%, έναν πολύ υψηλού κινδύνου ασθενή, και τα αρχικά επίπεδα LDL χοληστερόλης είναι 160, αν αυτόν τον ασθενή λοιπόν τον βάλουμε σε στατίνη, σε μια ισχυρή στατίνη, αναμένουμε 50% ελάττωση της LDL χοληστερόλης. Δηλαδή από 160 που είπαμε θα πάει στο 80. Τελικά η απόλυτη μείωση της LDL χοληστερόλης θα είναι 80 mg ανά DL. Θυμίζω αυτό το πινακάκι ότι για κάθε 40 mg ανά DL ελάττωση LDL έχουμε 20% ελάττωση του σχετικού καρδιακιακού κινδύνου. Του σχετικού κινδύνου για καρδιακιακή θνητότητα, με συγχωρείτε. Άρα, σε αυτόν τον ασθενή τελικά που έχουμε 80% απόλυτη ελάττωση της απόλυτης μη LDL χοληστερόλης, αναμένουμε 40% ελάττωση της καρδιακιακής θνητότητας. Οπότε, έχοντας υπόψη ότι αυτός ο ασθενής είχε αρχικά 10% κίνδυνο, τελικά ο κίνδυνος θα ελαττωθεί κατά 40%, θα ελαττωθεί δηλαδή, θα πάει στο 6%. Πώς εφαρμόζουμε όλα αυτά που είπαμε, αυτός ο αλγόριθμος μπορεί να μας κατατοπίσει. Καταρχήν, εκτιμάμε τον ολικό καρδιακιακό κίνδυνο του ασθενούς μας και τα βασικά επίπεδα LDL χοληστερόλης. Με βάση αυτά, θα λάβουμε απόφαση αν χρήζει αγωγής με στατίνη. Εφόσον αποφασίσουμε ότι χρήζει αγωγής με στατίνη ο ασθενής μας, θα ξεκινήσουμε ισχυρή ένταση στατίνη στην υψηλότερη ανεκτή δόση. Αν επιτύχουμε το στόχο μας με τη στατίνη, απλώς παρακολουθούμε αιτησίως τον ασθενή. Αν όχι, προσθέτουμε ζετιμίβη. Αν πετύχουμε με αυτό το στόχο μας, απλά κάνουμε follow-up και παρακολουθούμε αιτησίως τον ασθενή. Αν όχι, έχουμε αυτό το νεότερο όπλο που σας είπαμε, του PCSK9 αναστολής. Τώρα, κλείνοντας με κάποιες ειδικές καταστάσεις και κάποιους ειδικούς πληθυσμούς, η υπερτριγλυκεριδεμία αποτελεί ένα πρόβλημα. Αυτό που αξίζει να τονίσουμε είναι ότι πρέπει να αναζητήσουμε για πιθανά αίτια υπερτριγλυκεριδεμίας και όχι απλώς να δώσουμε φάρμακα για να τη θεραπεύσουμε, όπως είναι ο τύπου 2 διαβήτης, η αυξημένη κατανάλωση αλκοόλ και πολλά άλλα, ο υποθυρετισμός, η νεφρική ανεπάρκεια. Εφόσον ο ασθενής μας έχει υπερτριγλυκεριδεμία, και πάλι η πρώτη γραμμή θεραπείας είναι η στατίνη, που θα επιφέρει σημαντική μείωση και των τριγλυκεριδίων. Πέρα από αυτό, μπορούμε να χορηγήσουμε ωμέγα-3 λιπαρά οξέα, ενώ χαμηλότερο επίπεδο ένδειξης έχουν οι φιβράτες. Τα ωμέγα-3 λιπαρά οξέα έχουν πλέον ρόλο στην πρόληψη καρδιακιακής νόσου. Αυτή η μελέτη, η Reduce It, καθιέρωσε το I-25 ethyl σε υψηλή δόση, 2 γραμμάρια δις ημερησίως. Το μελέτησε σε ασθενείς με εγκατεστημένη καρδιακιακή νόσο αλλά και σε ασθενείς υψηλού κινδύνου και παρακολούθησε τους ασθενείς για 4,9 έτη. Έδειξε σημαντική ελάττωση της καρδιακής θνητότητας, του μη θανατηφόρου εμφράγματος, μη θανατηφόρου εγκεφαλικού, ανάγκη στεφανιάς επαναγκαίωση ασταθούς στη θάγχη, με ένα number needed to treat μόλις 21. Δηλαδή, 21 ασθενείς που έλαβαν θεραπεία, για 21 ασθενείς που λαμβάνουν θεραπεία, ένας θα αποφύγει ένα καταληκτικό σημείο. Και μάλιστα τα ωφέλη από το ωμέγα-3 φάνηκε ότι επήλθαν σε ασθενείς που ήδη λάμβαναν αγωγή με στατίνη και είχαν μια τιμή LDL μέση τιμή περίπου στο 75. Οι οικογένειες της λιπηδημίας είναι ένα ειδικό θέμα, δεν θα σταθώ. Πιο συχνή είναι η ετερόζυγος οικογενής υπερλιπηδημία, που μπορεί να οφείλεται σε μεταλλάξεις είτε στους υποδοχείς LDL από β ή PCSK9 και οδηγεί σε υψηλά επίπεδα LDL χοληστερόλης. Υπάρχουν scores που μπορούμε να εκτιμήσουμε την πιθανότητα να έχει ασθενής μας υπερχοληστερολεμία, που λαμβάνουν υπόψη το οικογενειακό ιστορικό, το κλινικό ιστορικό, τη φυσική εξέταση, τα επίπεδα LDL χοληστερόλης και την ενδεχόμενη ύπαρξη ανάλυσης DNA για συγκεκριμένες μεταλλάξεις και έτσι θέτουν την πιθανότητα ύπαρξης αυτής της διαταραχής. Εφόσον ο ασθενής μας διαγνωστεί με οικογενή υπερλιπηδημία, συνιστάται screening σε συγγενείς του πρώτου βαθμού και έναρξη αγωγής με στόχο να ελαττωθεί χοληστερόλη πάνω από 50% σε επίπεδο LDL κάτω από 55. Οι ηλικιωμένοι αποτελούν μια ειδική ομάδα πληθυσμού, όπου πρέπει να τονίσουμε ότι δεν πρέπει να τους στερούμε τα ωφέλη των στατινών. Οι ηλικιωμένοι που έχουν εγκατεστημένη καρδιακιακή νόσο πρέπει να λάβουν στατίνες. Οι ηλικιωμένοι που δεν έχουν καρδιακιακή νόσο εγκατεστημένη έχουν υψηλό επίπεδο ένδειξης να λάβουν στατίνη, εφόσον είναι κάτω των 75 ετών. Ενώ υπάρχει ένδειξη επίσης για χορήγηση στατινών στα πλαίσια πρωτογενούς πρόληψης για ασθενείς και άνω των 75, αλλά όπως βλέπετε είναι λιγότερο ισχυρή η σύσταση. Τέλος, για τους νεφροπαθείς, είναι μια ομάδα πολύ ψηλού κινδύνου. Συνιστάται να λαμβάνουν στατίνες. Ωστόσο, για ασθενείς που έχουν φτάσει στο σημείο της αιμοκάθαρσης, εκεί, εφόσον δεν έχουν εγκατεστημένη αθεροσκλητική καρδιακή νόσο, δεν συνιστάται η έναρξη αγωγής με στατίνη. Τέλος, πόσο συχνά θα μετράμε τα λιπίδια στους ασθενείς μας? Πρέπει να μετρήσουμε 8 συν 4 εβδομάδες μετά την έναρξη αγωγής.
Και το ίδιο 8 συν 4 εβδομάδες μετά από κάθε τροποποίηση δόσης, ενώ εφόσον πετύχουμε τελικά το στόχο LDL χοληστερόλης, η μέτρηση πρέπει να γίνεται ετησίως, εκτός αν προκύπτουν ζητήματα συμμόρφωσης ή κάποιοι άλλοι λόγοι. Συμπερασματικά, η εκτίμηση του καρδιαγγειακού κινδύνου του ασθενούς είναι καθοριστική σημασία για τον καθορισμό στόχων και επιλογή παρεμβάσεων καρδιαγγειακής πρόληψης. Πρέπει να δίνεται έμφαση στην ανάγκη αλλαγών του τρόπου ζωής, εκτός από την εφαρμογή των φαρμακευτικών παρεμβάσεων. Οι στατίνες ελαττώνουν την LDL χοληστερόλη και τον καρδιαγγειακό κινδύνο και αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο της πολυπιδεμικής αγωγής. Τέλος, οι PCSK9 αναστολής προσφέρουν νέες δυνατότητες για τους ασθενείς που δεν επιτυγχάνουν στόχο υπό μέγιστη ανεκτή δόση στατίνης. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας.